καταρχήν. Με ακούτε? Ναι, ευχαριστώ. Τώρα σας ακούμε. Προσωπικού θέματος, μίξε μια αναφορά. Ποιο είναι το προσωπικό? Ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας, αναφέρθηκε σε μένα και είναι αυτό που είπε ψευδές. Και θέλω να το διευκρινίσω στην αίθουσα. Ορίστε, έχετε ένα λεπτό, αλλά δεν πάρουμε αυτή την εργολαβία των προσωπικών. Όμως υπήρξε αναφορά. Κύριε Πρόεδρε, έχω διατυπώσει την άποψη ότι η συζήτηση για τους εξοπλισμούς στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπακούσει στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Το τελευταίο είναι τον Ιούνιο και αυτήν την εβδομάδα έχουμε και νέα συζήτηση στην Ευρωβουλή, όπου η Ευρωβουλή αποφαίνεται ότι είμαστε σε μια ανθρωπιστική κρίση, ότι η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας είναι άμεση και εις βάρος αμάχων. Δολοφονούνται άμαχοι. Πιστεύω ότι είναι ανάξια, δυστυχώς, μια συζήτηση που περιορίζει αυτήν την μεγάλη πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση με χιλιάδες νεκρά παιδιά στην Ιεμένη, την περιορίζει σε μια μικροπολιτική συζήτηση. Θέλω να διευκρινίσω στο σώμα ότι εγώ δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής, της Υποεπιτροπής των Εξοπλισμών στις 12 Ιανουαρίου του 2017. Μετά από 2 μήνες στην Επιτροπή αυτή. Αν ήμουν, πιθανό να ψήφιζα. Είμαι ειλικρινής. Ακολουθώντας την εισήγηση της κυβέρνησης. Αλλά τώρα γνωρίζουμε. Υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωβουλής, όχι απλώς δημοσιεύματα σε εφημερίδες, που ζητούν έλεγχο των εξοπλισμών στη Σαουδική Αραβία για τα εγκλήματα που διαπράττει στην Ιεμένη. Μην κλείνουμε τα μάτια, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τέλειωσε ο κατάλογος των υπερωτών.